Καλησπέρα παιδιά, βρισκόμαστε εδώ στο garage για ακόμα ένα Garage Talk βίντεο και με αφορμή βασικά το Gate Bill που βρέθηκα πρόσφατα, καθώς και μία ανάβαση συγκεκριμένα της πορταριάς, το σημερινό θέμα συζήτησης είναι το Antilag. Μια και εδώ το χρησιμοποιούν πολλά αναβασιάρικα και στο Gate Bill. Έχω εδώ μαζί μου τον Άκη Χατζηαντωνίου και θα τον ρωτήσω. Γεια σου Άκη. Χαίρετε. Τι είναι το Antilag? Τι είναι το Antilag? Αυτό που κάνει. Το λεγόμενο το μπέρδεμα, τα σκασίματα. Αυτό. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει η λέξη του. Είναι Antilag. Τι είναι το lag δηλαδή και αυτό είναι το Antilag? Είναι ένας τρόπος για να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε τελείως το lag του turbo. Εντάχει το lag της τουρμπίνας τι είναι? Είναι ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται από τη στιγμή που θα πατήσουμε τον γκάζι μας ώστε το turbo να σηκώσει την επιθυμητή πίεση. Είναι ο χρόνος αυτός ο οποίος περνάει μέχρι να πετύχουμε αυτή την πίεση. Ωραία, άρα το Antilag φαντάζομαι ότι είναι κάτι στο οποίο προσπαθεί να μειώσει αυτό το χρόνο ή και τον μηδενίσει. Στην ουσία γιατί θέλουμε να το μηδενίσουμε? Το αυτοκίνητο όσο μεγαλύτερη πίεση δουλεύει, τόσο μεγαλύτερες είναι και επιδόσεις. Τόσο περισσότερη υποδύναμη, τόσο περισσότερη ροπή κουτουλουπού. Σωστά. Σωστά. Και αυτό χρησιμεύει κατά την εκκίνηση ή και στις άλλες ταχύτητες? Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, η λειτουργία του εγκεφάλου που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε αυξημένη πίεση στο turbo, ενώ είμαστε σταματημένοι, μπορεί να μοιάζει ελαφρώς με το Antilag, αλλά δεν είναι το Antilag, είναι το λεγόμενο launch control. Είναι μια τελείως διαφορετική λειτουργία και δεν έχει να κάνει με το Antilag. Μπορούμε να το αναλύσουμε σε κάποια άλλη φάση. Το Antilag το χρησιμοποιούμε στα στάδια τα οποία το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, δεν είναι στατικό, δηλαδή έχει ξεκινήσει και πολύ μετά, και ρολάρει χωρίς να πατάμε τον γκάζι. Γιατί αν δεν πατάμε τον γκάζι, δεν μπαίνει αέρας μέσα στο μοτέρ, μέσα στο κινητήρα, δεν μπορούμε να έχουμε πίεση. Εκεί έρχεται η λειτουργία του Antilag. Και υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες που έχει να κάνει με τους κανονισμούς που μπορεί να μας περιορίζουν ποια από τις δύο θα χρησιμοποιήσουμε. Και ή έχουμε μονίμως την πεταλούδα του αυτοκινήτου ελαφρώς ανοιγμένη, ούτως ώστε να μπορεί ακόμη και όταν δεν πατάμε γκάζι, να περνάει ένα μέρος αέρα. Και μόλις αφήνουμε τον γκάζι, εμείς, ο εγκέφαλος τι κάνει? Πάει και τραβάει αρκετές μοίρες avance, μειώνει δηλαδή δραστικά το avance και πολλές φορές μπορεί να ρίχνει και λίγο επιπλέον καύσιμο ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε τι ακριβώς? Πετυχαίνουμε, εφόσον ρίχνουμε πολύ χαμηλά τις μοίρες avance, δεν γίνεται σωστή η καύση και ένα μεγάλο μέρος της βενζίνης το οποίο έχουμε ψεκάσει περνάει από τους κυλίνδρους, βγαίνει από τους κυλίνδρους και αναφλέγεται στο πυρακτωμένο turbo. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο θόρυβος που ακούμε εμείς. Είναι ο θόρυβος που ακούμε, τα μπαμ-μπουμ, μπαμ-μπουμ όταν αφήνει κάποιος τον γκάζι. Και αυτά τα μπαμ-μπουμ τι κάνουνε? Γίνονται μικρές εκρήξεις μέσα στην πολλαπλή εξαγωγή πριν το turbo. Αυτές οι εκρήξεις τι κάνουνε? Εκτονώνουν απότομα ένα μέρος, ένα όγκο καυσαερίων, τα οποία στροβιλίζουν το turbo. Δηλαδή στην ουσία, χωρίς να πατάμε γκάζι, έχουμε αέρια τα οποία στροβιλίζουν το turbo και σηκώνουν πίεση στο κύκλωμά μας. Με αποτέλεσμα, όταν ο οδηγός θα ξανακουμπήσει τον γκάζι, έχει ήδη πίεση μέσα στο κύκλωμα, με αποτέλεσμα να έχει άμεση απόκριση του κινητήρα. Και στην ουσία εξαλείφουμε ή εξαφανίζουμε ή περιορίζουμε το lag, όπως θέλεις. Δηλαδή αφήνοντας τον γκάζι ο οδηγός, συνεχίζει να υπάρχει πίεση στο turbo. Σωστά. Να δουλεύει η τουρμπίνα με λίγα λόγια. Οι στροφές πέφτουν. Οι στροφές του κινητήρα πέφτουν. Δηλαδή το αμάξι φρενάρει κανονικά παρόλα αυτά. Μέχρι ένα σημείο. Γιατί αν σκεφτείς ότι έχουμε αφήσει την πεταλούδα ελαφρώς ανοιγμένη, δεν φρενάρει με τον ίδιο τρόπο όπως θα ήταν κλειστή η πεταλούδα. Ένα μέρος του αέρα περνάει από την πεταλούδα. Αυτή είναι μία κατηγορία του Antilag. Υπάρχει και άλλη κατηγορία που μπορεί να μην μας απαγορεύουν οι κανονισμοί και υπάρχει μία μεγάλη βαλβίδα bypass. Είναι σαν τη βαλβίδα του ρηλαντή που στην ουσία αφήνει ένα μέρος του αέρα να περνάει από την εισαγωγή μέσα στον κινητήρα και ανοίγει μόνο κατά αυτές τις συνθήκες. Σε ποιες κατηγορίες motorsport χρησιμεύει περισσότερο το Antilag, δηλαδή πού χρησιμοποιείται? Στον dragster, στις αναβάσεις, πού χρησιμεύει περισσότερο και πού χρησιμοποιείται? Το Antilag έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κατηγορίες motorsport που ο οδηγός για τον ΑΒ/χ λόγο είναι πολλή ώρα με το αυτοκίνητο σε κίνηση χωρίς να πατάει γκάζι. Όπως μπορείς να σκεφτείς, αυτό είναι συνήθως στις αναβάσεις. Είναι στο WRC, γενικότερα, ή αναβάσεις ή WRC. Βλέπουμε ότι προσεγγίζουν οι οδηγοί μια πολύ σφιχτή στροφή, που δεν μπορούν να πηγαίνουν με τέρμα γκάζι πριν τη στροφή. Έχουν αφήσει τον γκάζι τους, μπορεί να σηκώσουν το χειρόφρενο ή να πλαγιολιστήσουν το αυτοκίνητο. Και όλο εκείνο το χρονικό διάστημα μέχρι που θα ξαναπατήσουν γκάζι, ακούμε το αυτοκίνητο να κάνει αυτούς τους θορύβους. Τα μπαμ, μπουμ, μπαμ και να πετάει φλόγες από την εξάτμιση. Στην ουσία, το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα ενώ φρενάρει για να στρίψει, έχει κρατημένη πίεση στο τούρμπο του και όταν χρειαστεί να το ξαναπατήσει είναι. Όλες αυτές οι εκρήξεις είναι από την περίσσια της βενζίνης, η οποία δεν έχει καεί μέσα στον κύλινδρο και αναφλέγεται πριν του τούρμπο. Εκτονώνει απότομα τα καυσαέρια, δίνει στροφές στο τούρμπο, ανεβάζει την πίεση στο κύκλωμά μας, χωρίς να πατάμε τον γκάζι, και είναι και αυτές οι φλόγες που βλέπουμε πίσω από την εξάτμιση να πετάγονται. Ειδικά αν είναι βραδινός ο αγώνας, είναι πάρα πολύ θεαματικό. Ωραία. Πάρα πολύ χρήσιμο δηλαδή το Antilag. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι. Για ποιο λόγο δεν το βλέπουμε σε όλα τα αυτοκίνητα? Έχει κάποιες επιπτώσεις αρνητικές στον κινητήρα ή σε κάποια μέρη του κινητήρα? Κοίταξε τώρα, αν θα ήθελες εσύ να το χρησιμοποιήσεις σε ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί έξω, πέρα από το σαματά και τις εκρήξεις που θα γίνεται όποτε θα αφήνεις το αυτοκίνητο, ναι, υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία υπάρχει τρομερή καταπώνηση, και αυτή είναι η τουρμπίνα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Antilag δεν είναι περίεργο να δούμε θερμοκρασίες στο πυρόμετρο στην τουρμπίνα μας πριν και μετά το τούρμπο πολύ πάνω από τους 1000 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να βλέπουμε, ας πούμε, σταθερά 1100 με 1200, 1300 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνεις, η τουρμπίνα έχει τόσο μεγάλη καταπώνηση που αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Σε καταστάσεις WRC, στην ομάδα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναλώσιμο, η τουρμπίνα. Ενώ σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το έχουμε έξω και θέλουμε να κάνουμε τις γρήγορες βόλτες μας, δεν θέλουμε να αλλάζουμε σε κάθε 5-10 βόλτες τουρμπίνα. Στους αγώνες αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρείται αναλώσιμο, το τούρμπο δηλαδή. Άρα έχει τρομερή επίπτωση στην τουρμπίνα. Εκτός από την τουρμπίνα, έχει επίπτωση και σε άλλα μέρη του κινητήρα. Προφανώς. Αν μιλάμε για ένα εργοστασιακό αυτοκίνητο, αν βάλουμε Antilag σε ένα αυτοκίνητο το οποίο φέρει καταλήτη, ο καταλήτης δεν θα κρατήσει ούτε 1-2 βόλτες. Όχι, άρα το ξεχνάμε για τα εργοστασιακά. Όσον αφορά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αν κάνουμε παρατεταμένη χρήση του Antilag, η τουρμπίνα μπορεί να ψύχεται, παράδειγμα, με λάδια και νερά και να ανεβάσουμε σε όλο το κύκλωμα του νερού και του λαδιού αρκετά τις θερμοκρασίες. Αλλά υπάρχουν για όλα αυτά τα πράγματα, έχει προνοήσει ο προγραμματιστής και επιτρέπει το Antilag να λειτουργήσει όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αν φύγει η θερμοκρασία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό του νερού ή του λαδιού ή του πυρομέτρου, παράδειγμα, οι παρατεταμένες θερμοκρασίες για πάρα πολύ μεγάλη ώρα, μπορεί να βγάλει το σύστημα του Antilag εκτός λειτουργίας για να προστατεύσει το μηχανικό σύνολο. Άρα ωραίο το Antilag, αλλά όχι για πολύ. Όχι για πολύ, εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει η τουρμπίνα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή σε μια ανάβαση που διαρκεί 1,5-2 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι ικανή για να καταστρέψει το τούρμπο, αλλά σε βάθος χρόνου, σε 6-7 αγώνες, σε κάποιον που ακολουθεί το πρωτάθλημα αναβάσεων, είναι θέμα. Αλλά είναι απαραίτητο εργαλείο για αυτούς που κυνηγάνε τις πρώτες θέσεις. Προφανώς. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε αυτοκίνητο που κάνει drift. Θα μπορούσε. Βεβαίως. Με την ίδια επίπτωση στην τουρμπίνα. Ναι, αλλά με την ίδια επίπτωση. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι στο drift δεν κρατάει 1,5-2 λεπτά. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη καταπώνηση για περισσότερη ώρα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το όφελος που θα είχε ένα αυτοκίνητο με Antilag στον drift, για το λόγο ότι στον drift δεν είμαστε πολλή ώρα χωρίς να πατάμε γκάζι. Ναι, είμαστε. Είσαι σχεδόν πάντα με το γκάζι στο πάτωμα, σαν είδα. Ναι. Άρα δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο για να χρησιμοποιήσουμε. Συγκεκριμένα εσύ μπορεί να μην πατάς και πάρα πολύ, γιατί φοβάσαι μερικές φορές. Εγώ, φίλε, το πάω μόνο τρίτη και πάτωμα. Pedal to the metal. Δεν το πιστεύω. Κι όμως. Θα βγάλουμε live στα παιδιά στον αέρα τα log από το αυτοκίνητό σου. Γιατί? Μπορείς να τα δεις? Βεβαίως. Να, δεν μπορώ εγώ, ποιος μπορεί? Άμα θες, μπορούμε να βάλουμε μια κάμερα στα πόδια μου να δεις. Δουλεύω never lift και float skip. Παιδιά, έχει κάνει δήλωση. Την επόμενη φορά θα έχουμε μικροκάμερα κάτω για να βλέπουμε το footwork από. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Αυτό Αλβέρτο. Ήταν το βίντεο για σήμερα. Αναλύσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε εδώ με τον Άκη το Antilag, ποια είναι η χρήση του, τα ωφέλη του, αλλά και οι επιπτώσεις που έχουν στο αυτοκίνητο και στα μηχανικά μέρη. Άμα νομίζετε ότι παρόλα αυτά έχετε κάποια απορία ακόμα όσον αφορά το Antilag, γράψτε την από κάτω σε σχόλιο για να σας απαντήσουμε. Παιδιά, ό,τι μπορεί να έρθει στο μυαλό σας και το οποίο μπορούμε να σας καλύψουμε, είτε εγώ για θέματα προγραμματισμού και εγκεφάλων των αυτοκινήτων, είτε ο Άκης Μανίδης που είναι επί των μηχανικών. Σχόλιο από κάτω. Ή και μήνυμα. Γεια σας. Τσάου.